Είναι δύσκολο να τα πεις όλα σε 15 λεπτά, αλλά... Εμένα μου είχαν πει, όταν τα ξέρεις καλά, πρέπει να τα λες πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Ναι. Έχουμε και τον Αντιπρόεδρο εδώ πέρα, ο οποίος θέλει να τελειώσουμε. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Η κολπική μαραμαδική, φαντάζομαι, έχετε ακούσει, γνωρίζετε, είναι η πιο συχνή υπερκοιλιακή ταχυαριθμία και αυξάνεται σημαντικά. Και τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, εσείς θα τους βλέπετε, είτε είστε παθολογικής ειδικότητας, είτε είστε χειρουργικής ειδικότητας, είτε εργαστηριακής ειδικότητας, θα βλέπετε ασθενείς με κολπική μαραμαργή. Άρα πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, για να μιλήσουμε με μοντέρνους όρους, είναι ένα μεγάλο πουλ ασθενών. Η βιομηχανία, ό,τι σημαίνει και αυτό, ενδιαφέρεται για αυτούς και βεβαίως υπάρχουν πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι η δήλωση συμφερόντων μου. Ανήκουμε στο δυτικό, τουλάχιστον έτσι νομίζουμε, στον δυτικό κόσμο και στον δυτικό τρόπο σκέψης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Για να συνεννοούμαστε πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Και βεβαίως, όσο και να νομίζουμε ότι συνεννοούμαστε, τελικά δεν συνεννοούμαστε. Και αυτό είναι μία απόδειξη, αυτά που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος πριν. Λέμε έμφραγμα, όλοι λέμε ανεβαίνει η τροπονίνη και το καρδιογράφημα, αλλά είδατε πόσες υποκατηγορίες υπάρχουν ακριβώς για να καλύψουν αυτά τα κενά. Γιατί στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Για την κολπική λοιπόν μαρμαριγή είναι μία ταχυαριθμία. Το 2017 λοιπόν αποφασίσαν όλες οι ηλεκτροφυσιολογικές ενώσεις του κόσμου να την ορίσουν για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, η κολπική μαρμαριγή είναι ένας φαινότυπος, βλέπουμε κάτι εμείς, αλλά από πίσω υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και βεβαίως αυτό που είπα, το 2050 υπολογίζουν οι στατιστικές ότι οι άρρωστοι με κολπική μαρμαργή θα υπερδιπλασιαστούν. Άρα λοιπόν θα έχετε πολύ υλικό και πρέπει να ξέρετε γιατί γίνεται η κολπική μαρμαργή και πώς θα την αντιμετωπίσετε ή άμα θέλετε να κάνετε και την κριτική σας στις καινούργιες θεραπείες. Η κολπική μαρμαργή λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Εγώ ποτέ δεν τις είχα καταλάβει και ποτέ δεν μου αρέσαν. Στο τέλος όμως αναγκάστηκα να εμβαθύνω, διότι η θεραπεία έχει άμεση σχέση με αυτές τις θεωρίες. Η κλασική λοιπόν θεωρία, πιθανώς κάποιοι να την έχετε ακούσει, είναι η θεωρία του Αλέση, με τα πολλά μικρά κυκλώματα τα οποία υπάρχουν είτε στον αριστερό, κυρίως στον αριστερό κόλπο, αλλά ξέρουμε ότι συμμετέχει και ο δεξιός κόλπος. Υπάρχουν κάποιοι πυροδότες στις πνευμονικές φλέβες συνήθως, δηλαδή στον αριστερό κόλπο, αλλά υπάρχει και η καινούργια θεωρία που υπάρχουν κυκλώματα από το ενδοκάρδιο προς το επικάρδιο. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσω σε αυτά, απλώς να θυμάστε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί και μπορεί να υπάρχουν πάνω από έναν στον ίδιο ασθενή. Άρα λοιπόν κρατήστε ότι αυτό που βλέπετε, το αριθμικό φαινόμενο, αυτό που ορίζουμε κολπική μαρμαργή, είναι μόνο ένας φαινότυπος, αλλά από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί που αλλάζουν και την πρόγνωση. Γιατί θα ακούσετε λοιπόν κάποιος που παθαίνει κολπική μαρμαργή, μπορεί να κάνει καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να κάνει εγκεφαλικό, μπορεί. Και εσείς ξέρετε ότι κάποιος από εσάς έχει πάθει ήδη κολπική μαρμαργή σε εσάς στο ακροατήριο, σε νέα παιδιά, που μπορεί να μην σημαίνει τίποτε, αλλά μπορεί και να σημαίνει. Όπως και με το φίλο μου τον Μπάμπη, επίσης στη δικιά μας σειρά, αρκετοί έχουν πάθει Μπάμπη κολπική μαρμαργή, αλλά όλοι κινδυνεύουν το ίδιο? Όχι. Γιατί ακριβώς πρέπει να δούμε από πίσω τι συμβαίνει. Και αυτό που θα ήθελα εγώ να κρατήσετε είναι το πώς ξεκινάει και πώς εξελίσσεται η κολπική μαρμαργή. Αυτό είναι ένα slide. Να θυμάστε ότι υπάρχουν οι πυροδότες, συνήθως οι πνευμονικές φλέβες, αλλά πρέπει να υπάρχει και το υπόστρωμα, δηλαδή ο αριστερός κόλπος και το πόσο ίνωση έχει. Και να θυμάστε ότι ξεκινάει συνήθως από τους πυροδότες, αλλά όσο γίνεται, όσο επαναλαμβάνονται αυτά τα αριθμικά επεισόδια, τόσο συμμετέχει και το υπόστρωμα. Και όσο συμμετέχει το υπόστρωμα, τόσο αρχίζει και δημιουργείται νέο παθολογικό υπόστρωμα. Είναι αυτό η κλασική θεωρία που λέει atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Δηλαδή, όσο έχει κολπική μαρμαργή, τόσο θα αυξάνεται η πιθανότητα να κάνει κολπική μαρμαργή. Και βεβαίως αυτό να το κρατήσετε γιατί. Γιατί όταν επέμβεις, αυτό το ξέρουμε πλέον, αν επέμβεις νωρίς, είτε κυρίως με επεμβατικές μεθόδους, αναστέλεις την εξέλιξη της νόσου.
Και βεβαίως υπάρχει όλη η θεωρία ότι υπάρχει ίνωση στον κόλπο. Πώς θα τη δούμε? Μαγνητική τομογραφία. Υπάρχει το κέντρο της Γιούτα στην Αμερική, που είναι οι πρώτοι και μάλλον οι τελευταίοι που δείξανε και έχουν κάνει υποκατηγορίες. Ανάλογα, βλέπετε, αυτό είναι μια μαγνητική τομογραφία του αριστερού κόλπου. Το μπλε είναι το φυσιολογικό και εδώ είναι το πόσο ίνωση υπάρχει. Αυτό όμως δεν μπορέσαν να το αναπαράγουν άλλα εργαστήρια κλινικά. Άλλο τα ερευνητικά εργαστήρια που τρέχουν με ειδικούς αλγόριθμους, με ειδικά πρωτόκολλα, και άλλο, αν θες, εγώ που είμαι τόσο χρονό, θέλω να πάω στο φίλο μου τον Καραμίτσο να μου κάνει μια μαγνητική τομογραφία να δω αν θα πάθω κολπική μαρμαριγή. Κλινικά σήμερα δεν είναι εφαρμόσιμη αυτή η μέθοδος. Όμως γνωρίζουμε, εμείς στην ηλεκτροφυσιολογία έχουμε πάρα πολύ ωραία εποπτικά μέσα. Εγώ εκπαιδεύτηκα με 2 καθετήρες και 3 εικόνες στο ακτινοσκοπικό εργαστήριο, αλλά ευτυχώς για όλους μας έχουμε τις καινούργιες μεθόδους, τις τρισδιάστατες. Αυτό είναι ένα μοντέλο, αυτά γίνονται και σε εμάς, και στο ΑΧΕΠΑ και σε εμάς και σε άλλα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αριστερού κόλπου που το φτιάχνουμε επιτόπου στον συγκεκριμένο ασθενή και με αυτό το χρώμα είναι το φυσιολογικό μυοκάρδιο. Και βλέπετε λοιπόν, είναι ένας νέος ασθενής με εμένουσα κολπική μαρμαγή. Εμένουσα σημαίνει ότι την έχει πολύ καιρό και δεν μπορεί να αναταχθεί από μόνη της. Και τι σημαίνει αυτό από πίσω? Λέμε εμείς, λέγαμε, ότι μάλλον έχει και κακό υπόστρωμα. Έλα όμως που σε αυτόν είναι καλό το υπόστρωμα, δεν φαίνεται. Ένας παρόμοιος όμως ασθενής με τον ίδιο φαινότυπο, βλέπετε ότι τα πράσινα είναι περιοχές με ίνωση. Και βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι το ένα από το άλλο. Άρα λοιπόν, αν κάνουμε εδώ κατάλυση με υψίσχνο ρεύμα, τα αποτελέσματά μας δεν θα είναι τόσο καλά όσο στον προηγούμενο ασθενή. Αλλά ο φαινότυπος είναι ο ίδιος. Η ηλικία επίσης είναι η ίδια. Δεν είναι ο ένας 80 χρονών που το περιμένει σε αυτό και ο άλλος 25 χρονών. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί σιγά σιγά και μπαίνει στην λογική. Αυτά δεν είναι στα βιβλία που διαβάζετε, αυτά είναι σχετικά καινούργια, είναι της τελευταίας διετίας. Το αν η κολπική μαρμαργή είναι κομμάτι μιας κολπικής μυοκαρδιοπάθειας. Και ανάλογα με τους ιστολογικούς τύπους, τη διακρίνουμε, αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία προς το παρόν. Εμείς, το ερώτημα του κλινικού είναι, okay, ωραία μας τα λες, στην κλινική πράξη μπορούμε να το βρούμε αυτό? Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, σε συνεργασία με την ιατρική πληροφορική, με τον κύριο Μαγκλαβέρα και όλο το επιτελείο, συνεχίζουμε και αναλύουμε το κύμα ΠΕ με τα δικά τους τα μαθηματικά. Και έχουμε δει, προς μεγάλη μας έκπληξη, και όλα τα αποτελέσματα είναι αναπαραγώγημα, ότι αυτά που βρίσκουμε σε διαφόρους πληθυσμούς είναι τα ίδια. Εδώ βλέπετε ένα κύμα ΠΕ, αναλυμένο με τα δικά τους μαθηματικά, ενός φυσιολογικού και ενός που έχει ιστορικό παροξυσμικής κολπικής μαρμαργής. Αυτό τι μας λέει, ότι μάλλον το ηλεκτρικό υπόστρωμα είναι λίγο διαφορετικό σε αυτούς. Από τα χρόνια που ήμουν και εγώ στο ΑΧΕΠΑ με τον κύριο Καρβούνη, κάναμε αρκετές εργασίες και είδαμε ότι εάν συνδυάσεις κάποιους από αυτούς τους παράγοντες, η πιθανότητα να το προβλέψει είναι γύρω στο 80%, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό νούμερο για μια ανέμακτη μέθοδο. Το επόμενο κομμάτι ασθενών που το είδαμε είναι οι ασθενείς, οι οποίοι είναι και οι πιο συνηθισμένοι, που έχουν και υπέρταση. Δεν έχουν τίποτα άλλο και έχουν και υπέρταση. Όπως ξέρετε, η υπέρταση είναι στις σημερινές μας, το 2019, είναι η πιο συχνή αιτία για εμφάνιση κολπικής μαρμαρίας. Και είδαμε λοιπόν, αν υπάρχουν όσο χειρότερα είναι τα χαρακτηριστικά από αυτά που βρίσκουμε εμείς, τόσο χειρότερα είναι και η πρόγνωσή τους. Αυτό που βρήκαμε πολύ πρόσφατα, και είναι η διατριβή του Δημήτρη του φίλου, είναι ότι υπάρχουν και δευτερεύουσες, διαφορετικές μορφές κυμάτων ΠΕ. Αυτό είναι ένα κανονικό κύμα ΠΕ και αυτά είναι άλλα κύματα ΠΕ, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις έκτακτες στολές. Οι έκτακτες στολές έχουν φύγει. Και είδαμε λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν ιστορικό μαρμαρίγης, έχουν περισσότερους τέτοιους τύπους. Άρα λοιπόν κάτι άλλο συμβαίνει. Σε αυτή τη φάση είμαστε στη φάση να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε αυτό το εργαλείο και να το δώσουμε, αν θέλετε, όχι για εμπορική με την κακήκως εννοούμενη έννοια, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να γίνει ένα κλινικό εργαλείο. Αυτό που γνωρίζετε όλοι είναι ότι όταν κάνεις κολπική μπαρμαργή, σταματάει να δουλεύει μηχανικά ο κόλπος, η τριάδα του Βίρχο, όπως θα δούμε παρακάτω,
δραστηριότητα και τα λοιπά, των αιμοπεταλίων και τα λοιπά, του πυκτικού μηχανισμού, δημιουργείται ο θρόβος και όταν αρχίζει να δουλεύει ο κόλπος, σηκώνεται και φεύγει το έμβολο και κάνει το εγκεφαλικό. Αυτό είναι εν μέρη σωστό. Σε από αυτή την μελέτη, είναι μια μελέτη σε ασθενείς οι οποίοι είχαν εμφυτευμένες συσκευές, βηματοδότηση για πυνοδότες. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα εμφυτευμένο holder. Έχουμε στοιχεία για το τι κάνει ο ρυθμός τους συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σχεδόν η μισή που είχαν εγκεφαλικό επεισόδιο, εμβολικό επεισόδιο, δεν είχε καμία σχέση με αριθμικό επεισόδιο. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο νομίζουμε. Και βεβαίως αυτή είναι η κλασική τριάδα του Βίρχο, η οποία θα μου πείτε δεν ισχύει, τόσα χρόνια ισχύει. Ισχύει, αλλά μάλλον πρέπει να τη δούμε με διαφορετική οπτική. Γνωρίζετε πλέον, για να πούμε ποιος θα κάνει, πάρει αντιπυκτικά ή όχι, είναι το ακρονίμιο το CHAdS-VASc. Αυτοί οι παράγοντες, οι κλινικοί, μεταφράζονται στο ενδοθήλιο και μεταφράζονται σε διάφορες πρωτεΐνες, οι οποίες έχουν σχέση τελικά με την υπερπυκτικότητα ή όχι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που πρέπει να παίρνουν αντιπυκτικά, ασχέτως αν έχουν το αριθμικό επεισόδιο ή όχι, πρέπει να παίρνουν τα αντιπυκτικά τους. Επίσης, γνωρίζουμε ότι τα συμπτωματικά επεισόδια της κολπικής μαρμαργής είναι καλά ή όχι. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που λέει ότι όσο πιο πολλά τέτοια στοιχεία έχει κάποιος, τόσο αυξάνεται πάρα πολύ η πιθανότητα να κάνει καρδιακή ανεπάρκεια. Εδώ είναι η καρδιά και επειδή ακριβώς δεν είναι ένα πράγμα, δεν θα δώσει μόνο αντιαριθμικά, θα κοιτάξεις και άλλα φάρμακα που έχουν σχέση με την υπέρταση, με τις βαλβιδοπάθειες, το ένα κτλ. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα καινούργιο φάρμακο, μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα καινούργιο, η ρανολαζίνη, και από τη δικιά μας κλινική έχει γίνει αρκετή μελέτη. Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά αντιαριθμικά και σε λίγο πιθανώς να το δούμε να χρησιμοποιείται και σαν αντιαριθμικό. Στο ψωμί, είναι τα φάρμακα στην κολπική μαρμαργή δεν δουλεύουν ή δουλεύουν για λίγο. Η θεραπεία είναι η επεμβατική θεραπεία με το ablation, την ηλεκτροθερμική κατάλυση όπως την έχετε ακούσει και πάμε κυρίως και απομονώνουμε ηλεκτρικά τις πνευμονικές φλέβες με διάφορους τρόπους. Και βεβαίως γι' αυτό το πράγμα έχουμε στην κλινική πράξη δύο τρόπους. Το ένα είναι με τον κλασικό καθετήρα που πάμε γύρω-γύρω και καυτηριάζουμε μέχρι να κλείσουμε ηλεκτρικά την φλέβα. Είναι το Radio Frequency Ablation και τα τελευταία χρόνια υπάρχει η άλλη συσκευή που πάμε και βάζουμε ένα μπαλόνι το οποίο ψύχει μέχρι τους μείον 50, μείον 55, το οποίο κάνει την ίδια δουλειά πολύ γρήγορα. Βεβαίως, αυτό είναι από δικά μας περιστατικά, αυτό είναι από την εποχή του ΑΧΕΠΑ κιόλας, κύριε Καρβούνη, που αυτοί οι καθετήρες έχουν και άλλα συστήματα πιέσεως, να ξέρουμε πόσο καλά πατάμε. Αυτά είναι διάφορα τεχνικά θέματα που μας κάνουν τη δουλειά πολύ πιο εύκολα. Ο πρόεδρος εδώ θέλει να τελειώνουμε. Υπάρχουν καινούργιοι καθετήρες, υπάρχουν καινούργια συστήματα που μας κάνουν τη ζωή εύκολη, ακόμη είναι σε πειραματικό επίπεδο, αλλά αρχίζουν και γίνονται. Μπαίνουν στην κλινική πράξη. Εδώ είναι ένας καθετήρας με υπέρηχο, να βλέπουμε ο καθετήρας μας τι κάνει. Και βεβαίως η μαγνητική τομογραφία έχει μπει και σε εμάς πριν από 3 χρόνια περίπου. Είναι ένα κέντρο τώρα στη Γερμανία το μόνο που το κάνει, στο Leipzig. Αντί την ακτινοσκόπηση της ακτίνες χ που χρησιμοποιούμε εμείς, να χρησιμοποιούν την μαγνητική τομογραφία. Ακόμη, εγώ είχαμε ενθουσιαστεί στην αρχή, αλλά μάλλον υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Ποιο είναι το ένα από τα πλεονεκτήματα? Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν μπαίνει σε ακτινοβολία. Και κυρίως γιατί βλέπεις σε πραγματικό χρόνο το τι κάνεις στο μυοκάρδιο, που εμείς με την άλλη μέθοδο δεν μπορούμε να το δούμε. Βλέπετε εδώ αυτό το άσπρο είναι το είδημα που έχει κάνει η εφαρμογή της κατάλυσης. Τι κάνουμε στην Ελλάδα, διότι καλά μας τα είπε και η κυρία Γιουλεμέ. Στην Ελλάδα, λοιπόν, εδώ είναι από το registry το οποίο το κρατάμε εμείς στη δική μας κλινική, το Πανελλήνιο των Επεμβάσεων Κατάλυσης. Εδώ είναι οι επεμβάσεις της κολπικής μαρμαργής, οι οποίες, όπως σε όλα στα πολιτισμένα σε εισαγωγικά κράτη, το αμπλέσιο της κολπικής μαρμαργής προηγείται όλων των άλλων τύπων. Και ευτυχώς το έχουμε και στην Ελλάδα. Και στο τέλος, λοιπόν, τι θα κάνουμε?
Πώς θα το δούμε, εμείς κάναμε κάτι, πώς θα το βλέπουμε αυτό. Εσείς που είστε τις τεχνολογίες και όπως θα τα δούμε παρακάτω, υπάρχουν όλα τα smartwatches κτλ. Το Apple Watch, το οποίο είναι το συγκεκριμένο με το συγκεκριμένο αισθητήρα εδώ πέρα, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα, το οποίο όμως παίρνει ένα ωραιότατο καρδιογράφημα. Άρα λοιπόν το monitoring αυτών όλων των αριθμιών γίνεται πάρα πολύ ωραία με αυτά τα καινούργια παιχνιδάκια. Τελειώνοντας λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που θα ήθελα να σας μείνει από την κολπική μαρμαριγή είναι ότι δεν είναι μόνο το αριθμικό. Το αριθμικό μας χαλάει την ποιότητα ζωής, μας στεναχωρεί κτλ. Κτλ. Αλλά υπάρχει και κάτι από πίσω το οποίο είναι η δουλειά σας να το βρείτε. Και δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός καρδιολόγος ή ειδικός αριθμιολόγος για να το κάνεις. Είναι αυτό που λέει και το σύστημα το καινούργιο υγείας, κύριε Καρβούνη. Ο γενικός γιατρός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος να ξέρει να το βρίσκει αυτό το πράγμα. Δεν θέλει ιδιαίτερη φιλοσοφία. Οι καινούργιες τεχνικές θα μας βοηθήσουν. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάτε και είναι το πιο σημαντικό, η αντιπηκτική αγωγή σε αυτούς που πρέπει να την παίρνουν. Άμα κάνει κάποιος ablation και είναι καλά μετά, η τρέχουσα γνώση είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει να παίρνει αντιπηκτική αγωγή για πολλούς λόγους. Και βεβαίως αυτό που αφορά εμάς περισσότερο, το ablation είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, σε όλες τις καινούργιες οδηγίες μπορείς να το προτείνεις σαν πρώτη θεραπεία. Πριν από 8-10 χρόνια φοβόμασταν και τη σκιά μας. Υπήρχαν επιπλοκές κτλ. Αυτά έχουμε ξεπεράσει τις παιδικές ασθένειες. Και βεβαίως το καινούργιο είναι ότι δεν κάνεις ένα πράγμα για όλους, γιατί ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και όπως χρησιμοποιείτε τα φάρμακα διαφορετικά σε κάθε ασθενή, έτσι και εμείς χρησιμοποιούμε διαφορετικά και τις τεχνικές αυτές σε κάθε ασθενή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 11 λεπτά. Ευχαριστούμε, κύριε Βασιλικό.